κόσμο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, παιδιά. Σε κανένα αυτή τη, μέρος τη, του πλανήτη. Τη Γαλήνη. Ήμουν το Σάββατο σε ένα βράχο. Ένα βράχο. Την ασφάλεια. Το βασικό για μένα είναι η ασφάλεια. Όπου και να πα, στα πιο εξωτικά μέρη, αυτά που βλέπει τα κάτω ποστάλ, με του φοίνικε, με τι πούδρε παραλίε. Μα όλα αυτά είναι μόνο για να τα βλέπει. Κάπου τα νερά είναι τόσο ζεστά που δεν μπορεί να λε και είναι γιαματικά. Κάπου έχει τόσα κοράλια, κάπου έχει τόσο επικίνδυνα ψάρια, καρχαρίες, το ένα το άλλο. Μόνο εδώ στην Ελλάδα μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής όπου θέλεις. Και είναι και η άβρα, ρε παιδί μου, αυτό, η άβρα που σου βγάζουν τα ελληνικά νησιά και να πατήσει ελληνική γη. Εσύ, αυτό το κέφι, δηλαδή μπορεί να σκοτωθούμε τώρα και μετά να πίνουμε τσίπουρα και να χορεύουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι εξαιρετικό, παιδιά. Όπως να σου πω, εξαιρετικά είναι και τα γκρι καμάκια, βέβαια. Γιατί μια που λέμε γι' αυτό. Θα σας πω το εξής τώρα. Να δείτε πόσο τυπική, τακτική και πόσο ο λόγος είναι υπογραφή των Γερμανών. Μου έλεγε ένας φίλος, εξαιρετικό καμάκι, ο Μπίλης, ο οποίος είναι και μέγας ψυχολόγος γυναικών, ότι η Γερμανίδα τουρίστρια, άμα σου δώσει ραντεβού 11 το πρωί για να πάτε για μπάνιο, 11 παρά 1 είναι εκεί και ο λόγος της είναι υπογραφή. Και είναι χαρακτηριστικό γιατί οι Γερμανοί έρχονται στην Ελλάδα. Και όπως γράφουν και στο Facebook από χθες και κάνω like σε όλες αυτές τις δημοσιεύσεις. Έλληνες, γκρι καμάκια, φέτος μη δώσετε χαρά σε καμία Γερμανίδα. Γιατί, ίσα ίσα. Κατάλαβε, να γυρίσουν πίσω με νεύρα. Να σου πω, αντί το κίνημα δεν πληρώνω, θα είναι το κίνημα... Δίνει το κίνημα, δεν αλευρώνω. Δεν ενδίδω. Δεν ενδίδω. Δεν ειδού η ρόδοση του και δεν υδρώνω. Δεν υδρώνω. Δεν υδρώνω, θα είναι το πει το κίνημα. Επειδή υπήρχε γενικότερα μια ανησυχία με τους ξένους τουρίστες που ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα και ειδικά αυτή την περίοδο, τελικά ήρθαν εδώ, διαπιστώνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο θετικά από ό,τι τα περίμεναν και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα και σε κάποιους εκεί έξω που θέλουν να περάσουν ένα διαφορετικό μήνυμα, μια διαφορετική εικόνα. Ελάτε στην Ελλάδα, θα περάσετε όμορφα. Εσάς δουλεύουν τα ATM, εμάς δεν δουλεύουν, μην τρελαίνεστε. Εντάξει, να σας πω και κάτι όμως. Δεν είναι όλοι έτσι. Δηλαδή στη Γερμανία, μια χώρα που μας έχει χτυπήσει κάτω αλίπητα, μας έχει γονατίσει ή ήθελε να μας γονατίσει, γιατί δεν γονατίζουμε ποτέ. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τόσο πολύ υπέρ της Ελλάδας. Θα δούμε τώρα δύο Γερμανούς κομικούς. Πόσοι Γερμανοί έχουν αγοράσει σπίτια στην Ελλάδα? Πηλιό. Μάνι. Πάρα πολύ. Κρήτη. Όσοι βγαίνουν σύνταξη. Ως επιτοπλίστων, οι ξένοι που αγοράζουν περιουσίες στην Ελλάδα είναι Γερμανοί. Δεν τρελαθούμε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα δύο νέους Γερμανούς κομικούς, οι οποίοι τι έχουν κάνει. Έχουν πάρει όλα αυτά τα ανθεληνικά δημοσιεύματα, όλη αυτή την ανθεληνική γερμανική προπαγάνδα και την έχουν κάνει ένα σκετσάκι υπέρ της Ελλάδας. Πάμε τέλεια να το δούμε και θα καταλάβουμε. Τέλεια.